Πέρυσι Νατσάκη είπε ότι επέλεξε να απέχει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση γιατί περιοριζόταν ο αυθορμητισμός της και η τηλεόραση δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η κυρία Σινατσάκη δεν νομίζω να περιορίστηκε ποτέ ο αυθορμητισμός της. Άλλωστε κάποτε σε μια εκπομπή που ήταν έβρισε το παιδί μου. Μαζί τότε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αν τον είχε περιορίσει τον εαυτό της, ενδεχομένως να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Τώρα τα χρόνια πέρασαν, όλα ξεχνιούνται και τα λάθη των ανθρώπων δυστυχώς ξεχνιούνται. Και οι άνθρωποι. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Οι άνθρωποι. Είναι ωραίο, αγαπητοί μου. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και οι ίδιοι να το θυμούνται όταν μετά από χρόνια κρίνουν τους άλλους. Οπότε η κυρία Σινατσάκη μαζί με τον κύριο Ουγγαρέζο τότε είχα δώσει μια συνέντευξη για την κόρη μου, όπου μιλούσα ότι η κόρη μου είναι μικρή και της αρέσει πολύ η μαγειρική και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει σεφ και πετάγεται ο Ουγγαρέζος τότε σε όλη την παρέα όπως το είπαν και είπαν θα σε πάει αίμα και γελούσαν όλοι μαζί, αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής, δηλαδή η κόρη μου επειδή τη λένε αίμα θα με πάει αίμα. Αν η κόρη σου αίμα θέλει να γίνει παρουσιάστρια τι θα πεις και λέει η Ζήνα. Μου το έχει πει. Έχει βρει και εκπομπή μαγειρικής που θα παρουσιάζει. Και το σήμα αυτής της εκπομπής έχει βρει που θα είναι ένα παιδικό τραγούδι. Θα μαγειρεύει η αίμα, εγώ θα τη βοηθάω στις συνταγές και η γυναίκα που έχουμε στο σπίτι θα πλένει τα πιάτα. Αχ, τι ωραία εκπομπή! I rest my case. Και θέλω να δώσω τη σφραγίδα. Τέλος, παιδιά. Ναι, δώσω σφραγίδα γιατί όλα αυτά τα κακεντρεχή σχόλια χτυπούν στον κινηματογράφο που λέγεται Δημήτρης Ουγγαρέζος. Πες τα, Χρυσόστομη, όλα ένα προς ένα, πες τα. Όπω το αφέμαξε, ε. Συγγνώμη, παιδιά, που σας πήρα. Εγώ ξέρω πώς θα λεγόταν αυτή η εκπομπή μαγειρική πάντως με την αίμα. Πώς, Έλα, σε παρακαλώ. Έμα να σε πει. Όχι, όχι!